Είδαμε μια κυβέρνηση επιτέλους διαπραγματεύεται. Είδαμε μια κυβέρνηση επιτέλους να ξαναδίνει χαμόγελο στον ελληνικό λαό. Είδαμε μια κυβέρνηση να κάνει πάλι περήφανο τον ελληνικό λαό. Βέβαια, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, τα πράγματα δεν γίνουν εύκολα και πρέπει να το ξέρουμε. Και δεν γίνουν εύκολα γιατί πρώτο και κύριο η σημερινή κυβέρνηση ταβάνει με μεγάλες δυνάμεις και δεύτερο και κυριότερο πηγαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση που μας, οι προηγούμενες συγκυβερνήσεις μας αλυσοδέσανε. Πηγαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση αλυσοδεμένη. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δίνεται ένας τιτάνιος αγώνας και όλοι μας πρέπει να στηρίξουμε αυτή την κυβέρνηση. Ό,τι πετύχει, ό,τι και να πετύχει θα είναι θαύμα. Και υπάρχει και ένα άλλο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Επειδή θα μας πολεμήσουν οι λησαλέα, θα την πολεμήσουν αυτή την κυβέρνηση για να μην ενισχύσουν ό,τι δυσαρέσκεια της Ευρώπης, όπως τους πολέμους, σε όλα αυτά τα κινήματα να σηκώσουν κεφάλι και κατ' επέκταση τους λαούς. Γι' αυτό η σημερινή κυβέρνηση θέλει στήριξη, ό,τι και να γίνει. Πρέπει όλοι, αν είμαστε 500 ανθρώποι σε αυτή την πλατεία αυτή τη στιγμή, πρέπει στην επόμενη μάνοξη να είμαστε 1.000 ανθρώποι, ανεξαρτήτως χρώματος, πολιτικής πεποιθήσεως. Δυστυχώς, βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι πολιτικοί χώροι που παίζουν τον ρόλο του ρήψασπη αυτή τη στιγμή. Και είναι λυπηρό που είναι αυτοί οι χώροι προέρχονται και από την αριστερά. Δυστυχώς, ενώ αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι δίπλα συστρατευμένοι, δυστυχώς δεν τους αφήνει η μυσαλλοδοξία τους να στηρίξουν μια κατάσταση. Ενώ κάποιοι συγκυβερνήσανε κάποτε με τη δεξιά, με την επάρατο δεξιά, τώρα δεν δίνουν ούτε ψήφο ανοχή σε μια αριστερή κυβέρνηση. Και αυτό είναι το πολιτικά εσκρό, θα τολμήσω να πω. Εγώ πάντως από αυτό το βήμα τους καλώ ακόμα και τώρα να αφήσουν τις πολιτικές αρθιοσκληρώσεις τους, να αφήσουν αυτή την απολυθωμένη ιδεολογία, πολιτικές ιδεολογίες τους και να συστρατευτούν στον αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς. Και όχι μόνο ότι δίνει αυτόν τον αγώνα η κυβέρνηση της αριστεράς, τη δίνει όλος ο ελληνικός λαός. Είναι ένας αγώνας δίχως αύριο, είναι ένας αγώνας που είναι για τις επόμενες γενιές. Όποιος μείνει πίσω θα δώσει λόγο στην ιστορία κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ.